συζητάμε ένα ακόμα νομοσχέδιο που θα τέριαζε ο τίτλος του ίδιου έργου θεατές. Είναι ένα νομοσχέδιο σε συνέχεια αντίστοιχων προηγούμενων νομοσχεδίων που έρχονται και ξανάρχονται εδώ και 3 χρόνια, 3,5 ίσως. Νομοσχέδια που όμως δεν απαντούν στις ανάγκες της λαϊκής υγείας, αλλά σχετίζονται ακριβώς με αντιλαϊκές ανατροπές με ευκαιρία την πανδημία. Ενώ σχεδόν το σύνολο των άρθρων δεν έχουν καμία σχέση με την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας. Μάλιστα, η επίκληση ως στόχο της ενίσχυσης του ΕΣΥ είναι ψευδεπίγραφος, αφού αυτά τα μέτρα έχουν ήδη εφαρμοστεί, δεν έχουν ενισχύσει το ΕΣΥ στην κατεύθυνση βελτίωσης των παροχών στους ασθενείς. Στην πράξη, έχουμε επιδείνωση των όρων παροχής των αναγκών τους των ασθενών σε υπηρεσίες υγείας και συγχρόνως έχει ενισχυθεί ο εξαναγκασμός τους να απευθύνονται στους επιχειρηματίες υγείας βάζοντας βαθιά το χέρι στη τσέπη. Συγχρόνως, η επίκληση των έκτακτων αναγκών αποτελεί και αντιεπιστημονικό και επικίνδυνο επιχείρημα, αφού στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι οι δημόσιες μονάδες υγείας συνολικά δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις τακτικές ανάγκες πριν την πανδημία. Πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια της, αλλά και μετά. Τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση? Να περάσει την αντίληψη ότι όλα ήταν καλά πριν την πανδημία και πως πήρε και παίρνει μέτρα πρόσθετα, τα ονομάζει μέτρα. Όμως όλα αυτά τα λεγόμενα πρόσθετα μέτρα που αναφέρονται και στο νομοσχέδιο και αποτελούν χρονικές παρατάσεις των προηγούμενων ρυθμίσεων ή ενισχύουν προηγούμενες ρυθμίσεις, εφαρμόζονταν με άμεσο ή έμεσο τρόπο ακόμα πριν την πανδημία. Αντανακλούσαν και αντανακλούν την πολιτική περικοπών στο δημόσιο σύστημα υγείας, τη μείωση του λεγόμενου εργατικού κόστους μέσω της μείωσης του προσωπικού, της ενίσχυσης του επικουρικού προσωπικού, συμβασιούχων, ΙΔΟΧ και κάθε είδος ελαστική μορφή εργασίας και αντίστοιχα μείωση του μόνιμου προσωπικού. Αλήθεια, και πριν την πανδημία, με την πολιτική όλων των κυβερνήσεων, δεν στέλνονταν χιλιάδες ασθενείς πεσκέσεις στους ιδιώτες επιχειρηματίες της υγείας. Και αυτό συνέβαινε και συμβαίνει επειδή όλες οι κυβερνήσεις, χωρίς εξαίρεση, είχατε φροντίσει ώστε οι δημόσιες μονάδες υγείας να μην μπορούν να ανταποκριθούν ακόμα και σε σχετικά απλές ανάγκες του λαού στην ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη, νοσηλεία, θεραπείες και άλλα. Και έρχεστε τώρα, για παράδειγμα, με το άρθρο 11 και την περιβόητη ενιαία λίστα χειρουργείων, που ουσιαστικά ακόμα και αν εφαρμοστεί με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια η σειρά προτεραιότητας, όπως λέτε, το μόνο που θα εξασφαλίσει θα είναι ενδεχομένως η ισοτιμία στις πολύμηνες αναμονές για ένα χειρουργείο και τίποτα παραπάνω. Λίστες που υπήρχαν και πριν την πανδημία, και που χρόνια πριν, και που διωγγώθηκαν στην πανδημία, αφού μετατρέψατε τα νοσοκομεία σε μονάδες μίας νόσου. Συνεπώς, το κύριο ζήτημα, πρόβλημα, δεν είναι η αδιαφάνεια και η ανισότητα, ούτε το ότι δεν είναι ενημερωμένος ο ασθενής για την ημερομηνία επέμβασης, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, αλλά το ότι οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, τα κλειστά κρεβάτια μεθ, οι ελλείψεις ακόμα και υλικών χειρουργείων λόγω της κρατικής υποχρηματοδότησης οδηγούσαν και οδηγούν στις μεγάλες λίστες αναμονής, στις αναβολές χειρουργείων και άλλα, διατηρώντας το σημερινό απαράδεκτο καθεστώς των πολύμηνων χρόνων αναμονής. Αυτή είναι και η αντικειμενική βάση που γεννά και τα φαινόμενα της ανισότιμης μεταχείρισης, του χρηματισμού και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν η κατάρτιση της λίστας δεν θα εξαλείψει τις συνέπειες που έχει για τους ασθενείς η παραπάνω κατάσταση, όπως το ότι εξαναγκάζονται να περιμένουν αρκετά καιρό μέχρι να έρθει η σειρά της επέμβασής τους με πιθανή επιδείνωση του προβλήματος υγείας τους ή να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα πληρώντας επιπλέον μεγάλα χρηματικά ποσά. Για να λυθεί το πρόβλημα των τεράστιων ληστών αναμονής, απαιτούνται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, επαρκής κρατική χρηματοδότηση των νοσοκομείων ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν τα κρεβάτια, οι χειρουργικές αίθουσες, οι κλίνες μεθ που σήμερα είναι κλειστά. Τα ποσοστά τα λέγατε εσείς οι ίδιοι κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή. Και να αναπτυχθούν φυσικά και άλλα όσα αναγκαία χρειάζονται πανελλαδικά και τα νοσοκομεία φυσικά να έχουν τα απαραίτητα υλικά και αναλώσιμα. Συνεπώς, τα μέτρα σας έχουν παρελθόν παρόν και κυρίως προδιαγράφουν το μέλλον, δηλαδή αποτελούν την προετοιμασία της γενικευμένης εφαρμογής τους στο πλαίσιο του λεγόμενου νέου, εσύ το λέγατε, αναγεννημένου, εσύ το λέτε τώρα, όπως και να το πείτε. Μία προετοιμασία για την οποία όλες οι προηγούμενες όμως κυβερνήσεις συνέβαλαν, βάζοντας η κάθε μία το δικό τους λιθαράκι στο αντιλαϊκό οικοδόμημα και στα ζητήματα της δημόσιας υγείας. Γεγονός που σημαίνει συνέχιση, επέκταση και εμβάθυνση της λειτουργίας των νοσοκομείων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια στη λογική κόστος-όφελος, με βάση, για παράδειγμα, τις κατευθύνσεις του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, ΟΔΠΑΕ, και τα κριτήρια κοστολόγησης ομοιογενών διαγνωστικών κατηγοριών, τα οποία διαμόρφωσε το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών στη διάρκεια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Γεγονός που σημαίνει πως όλο και μεγαλύτερο μέρος του κόστους λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου μελλοντικά και της μισθοδοσίας του ολοένα και λιγότερο και φθηνότερο προσωπικού των νοσοκομείων επιχειρήσεων ή νοσοκομείων, αν θέλετε, ΑΕ, θα πρέπει να καλύπτεται από την πώληση υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς πελάτες, από τον ΕΟΠΗ, από τα λεφτά δηλαδή των ίδιων των ασφαλισμένων, του ίδιου του λαού, και από τις ασφαλιστικές εταιρείες, όπου και σε αυτές πάλι όσοι ασφαλίζονται καταβάλουν συγκεκριμένα ασφάλιστρα. Πρόκειται δηλαδή για τη λογική των δημόσιων μονάδων υγείας που λειτουργούν ως αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις, η οποία θα οξύνει τη διαφοροποίησή τους και θα κρίνει τη βιωσιμότητά τους ανάλογα με τα έσοδα που θα έχουν και στον ανταγωνισμό φυσικά μεταξύ τους, το ένα νοσοκομείο με το άλλο. Με τη λαϊκή υγεία όμως να περιορίζεται συγχρόνως στα βασικά πακέτα, οι όροι δουλειάς των υγειονομικών να επιδεινώνονται συνεχώς, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η ιδιωτική επιχειρηματική δράση, όπως και η επιχειρηματική λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας και αντίστοιχα η εμπορευματοποίηση των εργασιών τους. Εξάλλου τα τελευταία νομοσχέδια και της δικής σας κυβέρνησης και προηγούμενων κυβερνήσεων, τμήμα-τμήμα, κομμάτι-κομμάτι, υλοποιούν αυτή τη στρατηγική κοινή γραμμή κατεύθυνσης λειτουργίας των δημόσιων μονάδων υγείας, δηλαδή της περαιτέρω, όπως προείπα, εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών τους και της επιχειρηματικής δράσης τους, λειτουργίας τους. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν απόδειξη ακριβώς των επικίνδυνων ορίων για τη λαϊκή υγεία που προαπαιτεί η καπιταλιστική ανάπτυξη και η οικονομία φυσικά, που είναι η αιτία στην οποία ταυτίζεστε όλα τα αστικά κόμματα, είτε ως συμπολίτευση είτε ως αντιπολίτευση. Αυτή είναι η αιτία λοιπόν που η προστασία της δημόσιας υγείας περιορίζεται αποκλειστικά, για παράδειγμα, στα εμβόλια κατά του κορονοϊού, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, χωρίς κανένα άλλο μέτρο προληπτικού χαρακτήρα, αφού επαναφέρονται τα γνωστά πιστοποιητικά εμβολιασμού που χρησιμοποιήθηκαν για την αναστολή εργασίας, τα οποία εξάλλου σύμφωνα με τα δεδομένα δεν διασφαλίζουν τη μη διασπορά του κορονοϊού, όπως επίσης και η υποχρεωτικότητα των διαγνωστικών τεστ σε ορισμένους χώρους, που ναι μεν είναι χρήσιμα, όμως επαφίεται στην ατομική ευθύνη του καθενός να φροντίσει για την επιπληρωμή πραγματοποίησή του. Αυτή είναι η αιτία, ακριβώς η υπηρέτηση αυτού του δρόμου ανάπτυξης, είναι η αιτία που η λεγόμενη ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, αντί να αφορά μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις δημόσιες μονάδες υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες των δημόσιων μονάδων υγείας, τις ανάγκες δηλαδή του λαού, αφορά ολιγόμενες παρατάσεις των συμβασιούχων, πρακτικά παράταση των απολύσεων, την αξιοποίηση επικουρικού προσωπικού, ιδιωτών γιατρών, μετακινήσεις γιατρών και άλλο προσωπικό από μονάδα σε μονάδα. Αυτή είναι επίσης η αιτία που με το άρθρο 3, για παράδειγμα, οριοθετείται το ποσό των 2 εκατομμυρίων για τις πρόσθετες αποζημιώσεις ποιου, του μετακινούμενου προσωπικού, συνεχίζοντας τι, ένα φθηνό και επικίνδυνο μέτρο προκειμένου να αντιμετωπιστεί ποια η πολιτική των μη προσλήψεων στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτή ακριβώς είναι η αιτία που το άρθρο 5 με την υπέρβαση 48-72 των γιατρών, αντανακλά τις μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, όπως και την άρνηση της κυβέρνησης να προσλάβει με συνοπτικές διαδικασίες όλους όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στις δημόσιες μονάδες υγείας. Η υπηρέτηση αυτού του δρόμου ανάπτυξης, του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, είναι η αιτία, όπως για παράδειγμα στο άρθρο 7, της διατήρησης της υποστελέχωσης των δημόσιων μονάδων υγείας και η εφαρμογή της κινητικότητας αντί της λύσης για μαζικές προσλήψεις υγειονομικών με βάση τα τυπικά προσόντα και κατάργηση όλων των νόμων που περιέκοψαν τις αποδοχές τους. Τα ακούσαμε για ακόμα μία φορά και στην Επιτροπή Φορέων από τους νοσοκομιακούς γιατρούς. Αυτή είναι η αιτία που αντί για μετατροπή των συμβάσεων όλων των εργαζομένων και την πρόσληψή τους με μόνιμη και σταθερή εργασία, με τις προβλέψεις των άρθρων 8, 9 και 10, παρατείνεται για 3 μήνες την εργασία τους και μετά τι? Απόλυση. Αυτή επίσης είναι η αιτία των επιμέρους τροποποιήσεων που προωθείται στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενας Αναπαραγωγής, αφήνοντας όμως στο απειρόβλητο τη σχεδόν πλήρη εμπορευματοποίηση αυτής της ανάγκης για τα ζευγάρια και αντίστοιχα τους κοινωνικούς όρους εκμετάλλευσης φτωχών γυναικών, είτε δότριες οαρίων, παρένθετες μητέρες και πάει λέγοντας, και συνάμα της κερδοφορίας αυτού του τομέα, που υπερασπίζεται η κυβέρνηση και που ανεξάρτητα από τη σύνθεση της αρχής, αν θα είναι δικαστικός, αν θα είναι μειευτήρας και τελικά που ακούσαμε και εδώ και από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα λοιπόν από τη σύνθεση της αρχής, αποτελεί ακριβώς αυτή η κερδοφορία και σε αυτόν τον τομέα το φυτόριο για αναπαραγωγή ζητημάτων όπως αυτό που ζήσαμε και είδαμε και ακούσαμε στα Χανιά. Ενώ την ίδια ώρα, για παράδειγμα, κύριε Υπουργέ, εδώ και χρόνια, ενώ υπάρχει υποδομή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, δεν λειτουργεί η μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Ελέγξτε το αν δεν το ξέρετε. Έχουμε παρέμβει πάρα πολλές φορές, σε ότα βέβαια μη ακουόντων, προφανώς, για να μην λύνεται το ζήτημα. Δεν λειτουργεί. Είναι μέσα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, με αυτή τη λειτουργία, εντάξει, όμως θα μπορούσε να προσφέρει υπηρεσίες σε κάποια ζευγάρια τα οποία, ναι, δεν έχουν να πάνε να πληρώσουν για να αποκτήσουν ένα παιδί. Αυτό πώς το λέτε εσείς? Φιλολαϊκή πολιτική που ακούμε εδώ ωραίες κουβέντες? Ξεκάθαρα, η εξασφάλιση της πρόληψης, της θεραπείας και της αποκατάστασης της υγείας του πληθυσμού, κατά τη γνώμη μας, πρέπει θεωρητικά και πρακτικά να αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής που ασκείται και η οποία πρέπει να εκφράζεται στην αντίστοιχη ανάπτυξη του δημόσιου συστήματος υγείας με κριτήριο να ανταποκρίνεται στις λαϊκές ανάγκες, σε οποιοσδήποτε συνθήκες, ακόμα και στις λεγόμενες ακραίες και έκτακτες ή έκτακτες καταστάσεις. Το δημόσιο σύστημα υγείας, με ό,τι αυτό περιλαμβάνει, πρέπει να αποτελεί μέσο αντιμετώπισης των έκτακτων καταστάσεων και όχι το ίδιο να αποτελεί ένα ακόμα θύμα τους, γιατί πρακτικά οι δημόσιες μονάδες και πρακτικά οι δημόσιες μονάδες υγείας πρέπει να εξασφαλιστεί ότι σε περίπτωση πυρκαγιών, τα ζήσαμε στην Αλεξανδρούπολη, δεν θα καίγονται ή δεν θα πνίγονται στους καπνούς, σε περίπτωση σεισμού δεν θα κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρές ζημιές ή δεν θα πνίγονται, όπως έγινε στον Παλαμά, για παράδειγμα, στο κέντρο υγείας, αλλά και άλλες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη Θεσσαλία με τις πρόσφατες πλημμύρες. Και ακριβώς αυτές οι μονάδες με αυτό τον τρόπο λειτουργίας θα μπορούν να προσφέρουν όχι μόνο για τις τρέχουσες ανάγκες του πληθυσμού σε αυτές τις έκτακτες καταστάσεις όπου τις βασίζεται, αλλά θα υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό για να μπορούν να προσφέρουν και στις έκτακτες καταστάσεις. Και ακριβώς η μόνιμη επίκληση της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα του καλοκαιριού, αλλά και μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στη Θεσσαλία με τις πλημμύρες, γιατί είναι προδιαγεγραμμένο έγκλημα και σε αυτό έχετε τεράστιες ευθύνες διαχρονικά, όπως η σημερινή κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις, περιφέρειες και δήμοι. Πέθανε κόσμος, 18 νεκροί. Τα στοιχεία τα ξέρετε, την έκταση της ζημιάς την ξέρετε. Τι κάνετε για τη δημόσια υγεία που κόπτεστε? Αν δεν ήταν οι νοσοκομιακοί γιατροί, η Ομοσπονδία Νοσοκομιακών Γιατρών, η Ένωση Νοσοκομείων του Κέντρου της Καρδίτσας να μπουν μπροστά και να οργανώσουν οι γιατροί αλληλεγγύης. Ναι, αργότερα είχαν κάποια υλικά, να το πω έτσι, από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια. Αλλά οι ίδιοι οι γιατροί μπήκαν μπροστά κάνοντας πράξη αυτό που λέμε εμείς, ότι και σε τέτοιες καταστάσεις ο λαός σώζει το λαό. Λοιπόν, σας παρακαλώ, δεν διέκοψα κανέναν, ανεβείτε στο βήμα και πείτε ό,τι θέλετε. Εντάξει, δεν άκουσα τι είπατε, ούτε προτίθεμαι να μπω σε διάλογο. Παρακαλώ. Λοιπόν. Μέσω των τοποθετήσεών σας όλοι, παρακαλώ. Έτσι λοιπόν, η μόνιμη επίκληση της κυβέρνησης για τις ακραίες καιρικές καταστάσεις, την κλιματική αλλαγή και πάει λέγοντας, δεν είναι τίποτα άλλο από την προσπάθεια να κρύψει την αντιλαϊκή της πολιτική πίσω από τις έντονες είτε βροχές είναι αυτές, είτε πυρκαγιές, είτε πανδημίες. Και οι έντονες βροχές, οι πυρκαγιές και οι πανδημίες και οι σεισμοί δεν είναι κάτι το μη προβλέψιμο. Το πρόβλημα είναι ότι με την πολιτική ανάπτυξη υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων, της αντιγανονιστικότητας και της στήριξης των αντιλαϊκών δημοσιονομικών στόχων, θεωρείται περιττό κόστος όλα αυτά τα μέτρα που θα αξιοποιούν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, τα σύγχρονα τεχνικά μέσα που μπορούν να αντιμετωπίσουν είτε πλήρως είτε με τις ελάχιστες επιπτώσεις της έκτακτης καταστάσης κάθε φορά. Και ακριβώς αυτή την πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα και τα κέρδη του κεφαλαίου, αφήνοντας ανυπεράσπιστο το λαό, πρέπει να βάλουν στο στόχαστρο οι υγειονομικοί, συνολικά οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα στη χώρα μας, διεκδικώντας πραγματική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, προσλήψεις στα νοσοκομεία, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σύγχρονη δημόσια και δωρεάν υγεία, φάρμακο, με βάση τις τεράστιες δυνατότητες της εποχής και φυσικά κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης. Κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Οι εξελίξεις λοιπόν και στον τομέα της υγείας επιβεβαιώνουν ότι δύο δρόμους ανάπτυξης έχει μπροστά του ο λαός. Το δρόμο που θα έχει ως κριτήριο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και τον σημερινό που αντιμετωπίζει και την υγεία, το φάρμακο, ως εμπόρευμα. Και ακριβώς από την έκβαση αυτής της αντιπαράθεσης θα κρυφεί και η κατάκτηση του συστήματος υγείας που θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ξέχασα, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Να πάρω 30 δευτερόλεπτα. Μία σύντομη αναφορά στο πρόβλημα που υπήρχε βέβαια, αλλά διωγγώθηκε το τελευταίο διάστημα και μάλιστα προχθές υπήρχαν και αντιδράσεις, κινητοποιήσεις στο νοσοκομείο Αγία Σοφία. Δεν έχει αίμα, υπάρχουν ελλείψεις αίμα και κυρίως αυτό που προβάλλουν και διεκδικούν προφανώς και σε αυτή την κατεύθυνση είναι τα τεράστια προβλήματα από την υποστελέχωση. Αποτέλεσμα αυτού η υποθεραπεία ασθενών. Δεν μπορεί παιδάκι να φεύγει. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Μισό λεπτό. Και τη δεν μπορεί να φεύγει παιδάκι όλοι με μεσογειακή ανεμία με 26 αιματοκρίτη γιατί δεν έχουν αίμα ή γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να το περιθάλψουν γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Αυτά τα βλέπετε. Θα τα λύσετε. Και καλά εδώ κινητικότητα. Αυτά θα λύσετε. Και άλλα πολλά. Χιλιάδες παραδείγματα μπορούμε να πούμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.